Ήρθαμε εδώ πέρα να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον κόσμο των αγροτών, μέσα στους αγρότες, στα μπλόκα μέσα, μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων. Φέραμε ενδεικτικά και μερικά πράγματα, τρόφιμα, για να βγάλουν τη νύχτα εδώ πέρα οι αγρότες στα μπλόκα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Αυτό που τονίστηκε και μέσα μαζί με τους αγρότες που συζητήσαμε ήταν η αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε και οι εργάτες και οι αγρότες. Ο κοινός αντίπαλος που είναι, άρα κοινή θα είναι και η μάχη που θα δίνουμε, κοινή θα είναι και η πάλη που θα δίνουμε. Τα προβλήματα είναι κοινά. Ό,τι αντιμετωπίζουν αυτοί στα σπίτια τους σαν αγρότες, αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν εργάτες. Άρα πρέπει να κινούμαστε, όπως είπαμε, μαζί και στα μπλόκα, μαζί και στους δρόμους, μαζί για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και για μας και για τα παιδιά μας. Έχουμε έρθει εκπρόσωποι από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους εδώ της Λάρισας. Είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε τον μπλόκο των αγροτών, γιατί πιστεύουμε πως ο αγώνας που κάνουν είναι δίκαιος. Είμαστε στο πλάι τους από την πρώτη στιγμή, με το συλλαλητήριο που έκανα το προηγούμενο διάστημα στο κέντρο της Λάρισας. Ήμασταν εκεί πρωτοπόροι στο πλάι τους να τους στηρίξουμε σε κάθε στιγμή. Έτσι κάνουμε και θα κάνουμε σε κάθε κινητοποίηση που θα κάνουν από εδώ και πέρα. Έχουμε και οι δύο τον ίδιο αντίπαλο, γιατί τα προβλήματα που μας κάνουν εμάς να βγαίνουμε στον δρόμο, ήδη και εμάς τους εστιακούς που μας αναγκάζουν να πληρώνουμε για το δωμάτιο ενώ μπαίνουμε με εισοδηματικά κριτήρια, είναι η ίδια πολιτική η οποία αναγκάζει τους αγρότες να βγαίνουν στους δρόμους.